Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Η Ιουλία έξαλλη κοιτάει και ξανά κοιτάει την φωτογραφία που της έστειλε η Αρετή. Με απίστευτα νεύρα την προωθεί στον Στάθη γράφοντας του από κάτω: «Αυτή η γυναίκα σου αξίζει. Το τσόκαρο». Εκείνος μόλις το διαβάζει, της τηλεφωνεί και την ρωτά που βρήκε αυτή τη φωτογραφία. «Βρε άντε χάσου», του λέει και του το κλείνει, ενώ ο Στάθης εκτός σε αυτούς σπέβδει να βρει την Αρετή. Πηγαίνει στο μαγαζί της και τη ζητάει εξηγήσεις. «Δεν έγινε τίποτα μεταξύ μας. Απλά μέθησα πήγα ξεράθηκα και βρήκε την ευκαιρία. Μέσα στην ίντριγκα και τη δολοπλοκία είσαι. Σε συχάθηκα», της φωνάζει, αλλά εκείνη συνεχίζει το ίδιο παραμύθι. «Και εγώ εσένα. Όλος ο κόσμος θα μάθει ότι είσαι άνανδρος. Αν είχες κάψες να πήγαινες σε καμιά βιολέντρα. Όχι με τη μάνα των παιδιών σου», του απαντάει και τον εξοργίζει ακόμα περισσότερο. «Ρε άντε χάσου από εδώ. Ηλίθια. Σύχαμα της κοινωνίας. Ούτε καλημέρα ξανά μαζί. Μου έχεις ρημάξει τη ζωή», συνεχίζει ο Στάθης και εκτός εαυτού αρχίζει να σπάει διάφορα πράγματα. Αμέσως λοιπόν η Αρετή πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα να τον καταγγείλει. «Μπούκαρε στο μαγαζί και κουβέντα στην κουβέντα αρπαχτήκαμε και μου έσπασε κάτι βάζα, μου έριξε κάτω συσκευασίες, μου τα έκανε όλα σύσκατα. Θα τον καταγγείλω», ισχυρίζεται και ο κουράκος τη ζητάει να ηρεμήσει. Ενώ όταν φεύγει από το γραφείο λέει στην Δήμητρα να προειδοποιήσει τον Στάθη. Η Δήμητρα αμέσως ενημερώνει τον Στάθη, για να αποφύγει το αυτόφορο, θα πρέπει να εξαφανιστείς για 24 ώρες. Εκείνος αναρωτιέται για ποιο αυτόφορο του μιλάει. Αφού του εξηγήσει η Δήμητρα, εκείνος σπέβδει να ενημερώσει τον Λυκούργο, ζητώντας του να τον φιλοξενήσει, προκειμένου να γλιτώσει το αυτόφορο. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!